Πάμε τώρα στην αποκλειστική δημοσκόπηση του Αντένα που προαναγγείλαμε. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, ο κύριος Στράτος Φαναράς. Κύριε Φαναρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Νικολάου. Να μας δώσετε καταρχήν μια εικόνα της έρευνας, πότε πραγματοποιήθηκε. Ναι, έχουμε μια έρευνα η οποία έγινε αποκλειστικά για τον Αντένα, τις μέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Είναι τηλεφωνική έρευνα και έχουμε ένα δείγμα πανελλαδικό, 1005 άτομα, ηλικίας βέβαια 18 και πάνω, ψηφοφόρους. Ο σκοπός μας ήταν να συνδυάσουμε διάφορα πράγματα και η βασική ιδέα ήταν να δούμε έτσι κάπως απολογιστικά τα δύο χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας κάρτα. Κατά συνέπεια αυτό ήταν και το πρώτο ερώτημα που ετέθη στην έρευνα, δηλαδή αν πώς κρίνουν οι πολίτες το μέχρι τώρα απολογισμό της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ποσοστό 8 στους 10 περίπου, 81% να λένε μάλλον αρνητικά, και στον αντίποδα ένα 17%, το οποίο λέει μάλλον θετικά. Βέβαια να πούμε εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, και το συζητούσαμε και πριν, ότι μέσα σε αυτό το 81% υπάρχουν και δύο διαφορετικές, αν θέλετε... Φαντάζομαι υπάρχουν και αυτοί που δικαιολογούν με κάποιο τρόπο την κυβέρνηση λόγω της συγκυρίας ή λόγω των πιέσεων των δανειστών κλπ. Έχετε δίκιο. Ένα 22% από το 81% που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό λέει ότι κρίνει και αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση όχι εξαιτίας δικών της αναδυναμιών αλλά λόγω της συγκυρίας. Βέβαια, το 59% κρίνει αρνητικά την κυβέρνηση και την κρίνει εξαιτίας δικών της παραλήψεων και λαθών κατά την εκτίμησή τους. Μάλιστα. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα πώς κρίνουν την πολιτική της κυβέρνησης σε διάφορα ζητήματα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτή η γενική κρίση ίσως να συγκαλύπτει διαφοροποιήσεις σοβαρές. Βάλαμε λοιπόν ορισμένα θέματα που συζητήθηκαν αρκετά, θα έλεγα, όλο αυτό το διάστημα και περιοχές πολιτικής για να δούμε πώς αξιολογούνται. Για παράδειγμα η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, το οποίο έγινε και μεγάλο θέμα προσφάτως. 67% στο σύνολο του πληθυσμού αξιολογεί θετικά την πολιτική της κυβέρνησης και είναι στην πρώτη θέση από όσα θέματα αξιολογήθηκαν στην έρευνά μας. Κοντά και πάλι πάντως πάνω από την πλειοψηφία αξιολογούν και την καθιέρωση του συμφώνου συμβίωσης. Συγγνώμη για τη διακοπή. 67% στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, αλλά θα δούμε στη συνέχεια ότι στη συνολική διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος είναι πολύ χαμηλή η βαθμολογία. Ακριβώς. Άλλο η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και άλλο η συνολική διαχείριση του προσφυγικού. Έχετε πολύ δίκιο. Στη συνέχεια λοιπόν είναι το σύμφωνο συμβίωσης, είπαμε, 52, η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών 34, διπλό σκορ από την συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης, η διεθνή σχέση της χώρας 30%, η διαχείριση ΝΑΤΟ του προσφυγικού, αυτό που είπατε κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ χαμηλότερη η βαθμολογία. 27% θετικές κρίσεις, 68 αρνητικές. Άρα υπάρχει τεράστια διάσταση διαχείρισης των με τα δε θέματα. Σχέσεις με τον τύπο και την τηλεόραση επίσης χαμηλή αξιολόγηση, 25 και 68 αρνητικά. Κοινωνική πολιτική που ασκήθηκε, τι κοινωνική να ασκήσεις με τέτοιες συνθήκες, τέλος πάντων 21 με 72 και στην τελευταία θέση η προσέλκυση επενδύσεων και η οικονομική ανάπτυξη και θα έλεγα προκαταβολικά αυτό είναι το χειρότερο μήνυμα. Αυτό ακριβώς είναι και η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης. Σε μια εποχή που αναζητούμε επενδύσεις ακριβώς. Και ανάπτυξη. Και είναι το μείζον κατά τη γνώμη μου. Και τώρα, από άλλα στοιχεία προκύπτει αυτό. Τώρα κάνατε μια ακόμη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ρωτήσατε για μερικές καθοριστικές αποφάσεις ακριβώς της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικές στιγμές που ζήσαμε μέσα σε αυτή τη διετία. Πρώτον, για το δημοψήφισμα και την επιλογή της στήριξης του όχι της κυβέρνησης. 28% θετικά, 67% αρνητικά. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η στάση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι τελείως διαφορετική. Αυτή είναι σχεδόν 50% θετικά, 40% αρνητικά. Προφανώς βαραίνει η γνώμη και η επιλογή τους. Των ανθρώπων που ψηφίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακριβώς. Το επόμενο θέμα, η 17 ώρη διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού.
Εδώ αυτό το θέμα, ενώ είναι πιο χαμηλά στο σύνολο, με 24% θετικό, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αξιολογείται πιο ψηλά από όλα. Ναι, δηλαδή, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι και το θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι από τα πλέον κομβικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αν αυτή η 17-ωρη διαπραγμάτευση τότε την άνοιξη του 2015 είχε αποβεί καρποφόρα, είχε βγει δηλαδή ο Τσίπρας από εκεί έχοντας πάρει λύση για την επόμενη μέρα, θα ήταν όλοι οι δείκτες που σήμερα διαβάζουμε αλλιώς. Όλη η χώρα θα ήταν αλλιώς. Και στην τελευταία θέση. Το ότι τους μάζεψε ήταν επιτυχία. Απλώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, άκουγα και σχετικές δηλώσεις ενός τελέχους του Μπαλάφα σήμερα. Μάλιστα. Και στην τελευταία θέση οι διαρκείς διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, οι οποίες δεν καρποφορούν. Τώρα και αυτό είναι, κάνει εντύπωση. Είναι χαμηλό. Διότι η κυβέρνηση εμφανίζει ότι εκείνη σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαπραγματεύεται. Και είναι πολύ χαμηλή η βαθμολογία δεν είναι, που παίρνει. Δεν είναι δύο χρόνια. Είναι μεγάλο διάστημα και θα έλεγε κανείς ότι το αποτέλεσμα είναι ακόμα σε κρεμότητα. Τώρα συζητάμε πάλι για το θέμα της συμφωνίας και αν θα κλείσει και τα λοιπά. Τώρα η επόμενη κάρτα έχει μεγάλη σημασία γιατί συνδέεται με την πολιτική σταθερότητα. Ας πάμε λοιπόν πολύ σωστά όπως παρατηρείτε να δούμε την επόμενη κάρτα. Οι εξελίξεις το 2017. Και εδώ λέμε... Ωραία, μέσα στο 17 τώρα, τι θεωρείτε, οι εξελίξεις θα είναι προβλεπτές ή απρόβλεπτες? Και γιατί το ρωτάμε αυτό? Διότι ξέρουμε ότι η βάση κάθε προόδου, να το πω έτσι, είναι η σταθερότητα και το προβλεπτόν του πράγματος. Και εδώ έχουμε λοιπόν το 60% να λέει ότι οι εξελίξεις θα είναι μάλλον απρόβλεπτες και μόλις το 38% ότι θα είναι μάλλον προβλεπτές. Και να πω προκαταβολικά, κύριε Χατζηνικολάου, το απρόβλεπτες στηρίζεται και στα εσωτερικά θέματα, στην εσωτερική ατζέντα της χώρας, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. Αλλά και στον τυφώνα Τραμπ. Και το λέω γιατί η επόμενη κάρτα είναι για τις επιπτώσεις από την εκλογή να του Τραμπ. Να πούμε πριν από τον Τραμπ ότι 75% στην έρευνα που αναφέρατε πριν για το ευρώ δηλώνουν ότι η Ευρώπη μέσα στη χρονιά θα οδηγηθεί σε χειρότερες καταστάσεις. Μάλιστα. Άρα να συνδυάσουμε τον ευρωσκεπτικισμό με τον Τραμπ. Να δούμε λοιπόν τώρα τι λένε και για τον Τραμπ. Ρωτήσαμε λοιπόν από την εκλογή του Τραμπ. Τι πιστεύετε ότι, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις πρώτον για την Ελλάδα, δεύτερον για τον κόσμο. Εδώ υπάρχει ένα μικρό παράδοξο θα έλεγα, το οποίο είναι ποιο. Ότι ενώ για τον κόσμο ένα στους δύο λέει ότι θα είναι αρνητικές οι επιπτώσεις, για την Ελλάδα δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε ένα 39% να κυριαρχεί. Μήπως παίζει ρόλο το ότι υπάρχουν κάποιοι Έλληνες στο staff του Λευκού Οίκου, στο επιτελείο του Τραμπ. Θα σας έλεγα. Και οι συναντήσεις με αυτούς και οι δηλώσεις τους. Αυτή η παρατήρηση που κάνετε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ κοντά και με το έβριμα που θα δούμε και στην πρόθεση ψήφου. Ότι υπάρχουν πια δυνάμεις που κερδίζουν, θα έλεγα. Λόγω Τραμπ, Λόγω Τραμπ λόγω στην Ελλάδα. Λόγω συμπόρευσης με τον λόγω Τραμπ. Συμπόρευση φαντάζομαι με τον αναφέρεστε Τραμπ. Στο Μπάνο Καμένος, στους ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί εκείνος έχει παίξει πιο δυνατά το, είπατε πιο το χαρτί ακριβώς, Τραμπ. Ακριβώς, το βρήκατε και είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα που αφορά την κυβερνητική προοπτική. Ναι, και αυτή είναι, συμπαρασύρεται μαζί με το κλίμα αυτό που είπαμε της έλλειψης προοπτικής. Πιστεύετε ότι θα πάει η κυβέρνηση καλύτερα ή χειρότερα. Το 67% πιστεύει ότι θα πάει χειρότερα. Και για οικονομία χρόνου να πούμε ότι και μόλις ένα στους τρεις, κύριε Χατζηνικολάου, λέει ότι υπάρχουν όχι μόνο μέσα στην κυβέρνηση αλλά και έξω από την κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, κόμματα ή πολιτικές προσωπικότητες στις οποίες πιστεύει ότι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα έξω από την κρίση. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κριτική και απαξίωση μόνο της κυβέρνησης, πλευρές αυτής της απαξίας ακουμπάνε και την αντιπολίτευση και για την ιστορική της διαδρομή αλλά και για τα σημερινά δεδομένα. Πάμε να δούμε την καταλληλότητα για Πρωθυπουργό. Και είναι... εδώ λοιπόν ρωτάμε αυθόρμητες αναφορές, δεν ρωτάμε μεταξύ των δύο, συνηθίζεται και αυτή η ερώτηση, αλλά μέσα σε αυτή τη ρευστότητα προτιμάμε να ρωτάμε αυθόρμητα. Λέει ο καθένας το όνομα όποιον που θέλει. Νομίζει. Δηλαδή έχουν υποθεί πρώην πρωθυπουργοί εδώ πέρα. Ναι, έτσι. Ναι. Ο καθένας λέει όποιο όνομα νομίζει. Ή και αρχηγή και εσείς, μικρότερων κομμάτων. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, μια φορά. Σας αναφέρουν και εσάς. Ναι, εγώ προτιμώ το δελτίο. Ναι, αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι λένε καμιά φορά. Εδώ λοιπόν προηγείται ο κύριος Μητσοτάκης
με 21% αυθόρμητες αναφορές. Και στη δεύτερη θέση είναι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, με 12% αυθόρμητες αναφορές. Άλλη πολιτική αρχηγή που συγκεντρώνει το 1% είναι μόνο η κυρία Γεννηματά, ο κύριος Λεβέντης και ο κύριος Μιχαλολιάκος. Μάλιστα. Που κανείς από τους άλλους δεν ξεπερνάει το 1%. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα έχει αυτό ενδιαφέρον σε μια επόμενη δημοσκόπηση να το δούμε και σαν δίπολο. Βεβαίως. Δηλαδή να τους βάλουμε ειδικά στο αναγκαστικό δίλημα. Και ειδικά, κύριε Χατζηνικολάου, βέβαια εκεί θα φουντώσει το κανένας, πιστεύω εκεί. Ναι, γιατί ξέρετε και αυτές οι απαντήσεις που δίνουν οι εναλλακτικές δεν θα τις έχουν αν τους βάλετε στο δίπολο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το κερασάκι στην τούρτα τώρα, να δούμε, πώς ψηφίζουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Ας υποθέσουμε, καταρχήν να πούμε ότι σχεδόν το 25% δηλώνει ότι δεν ξέρει καθόλου τι θα ψήφιζε αν είχαμε την άλλη Κυριακή εκλογές. Οπότε με αυτό το δεδομένο, το οποίο είναι υψηλότατο ποσοστό, ας πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν είναι σαφές ότι υπάρχει ένα μεγάλο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι στο 28,8, έναντι 15,6 του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 5,6, με 5 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,9 η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Στη συνέχεια στο 2,3 βρίσκεται το κόμμα του κυρίου Λεβέντη. Ακολουθούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με πρόθεση ψήφου 2,1, το Ποτάμι με 1,7, η Λαϊκή Ενότητα με 1,5, επίσης με 1,5 η Πλεύση Ελευθερίας και 1,1 η Ανταρσία. Αυτά είναι τα κόμματα που στην πρόθεση ψήφου ξεπερνούν το 1%. Και βλέπετε εδώ πέρα το άλλο 2,9 και ούτω καθεξής. Έχουμε ένα χώρο 10% που είναι αναποφάσιστοι ή δεν απαντούν και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι 20%, το οποίο προκαταβολικά λέει εγώ δεν θα ψήφιζα ή αν πήγαινα να ψηφίσω θα έριχνα άκυρο ή λευκό. Αυτά είναι λοιπόν τα δεδομένα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα όταν γίνει η αναγωγή στα έγκυρα, γιατί αυτό θα μας δώσει και μια, να το πω τώρα, είναι προχωρημένο, μια εικόνα κοινοβουλίου της επόμενης μέρας. Ναι, παρότι είναι παρακινδυνευμένο. Παρακινδυνευμένο, ναι. Γιατί δεν είμαστε καν σε προεκλογική περίοδο. Σωστό. Η εκτίμηση ψήφου αυτή λοιπόν δεν έχει τίποτα περίπλοκα μοντέλα από πίσω. Με συγχωρείτε, πριν πάμε σε αυτό, τις εισπυρώσεις των κομμάτων τις είδατε να αυξάνονται λόγω της έντασης που υπάρχει τον τελευταίο καιρό? Όχι, παραμένουν. Μόνο του ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυξομοιώσεις. Η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει από το 38 και μερικές φορές φτάνει και το 48. Έχει ένα εύρος 10 μονάδων μέσα στο ανάλογα οποίο κινείται. Ανάλογα με τη συγκυρία. Και είναι πρώτον η συγκυρία και δεύτερον υπάρχει και μία άλλη παράμετρος η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι τι κάνουν οι οικολόγοι πράσινοι οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι μέσα σε αυτή την ψήφο. Σωστό. Και δεν φαίνονται, ενώ υπάρχουν μέσα σε αυτή την ψήφο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε λοιπόν την αναγωγή στα έγκυρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας το οποίο φτάνει στο 36,9-37%. Είναι το υψηλότερο ποσοστό που την έχετε βρει ή όχι? Εμείς, τον τελευταίο καιρό, η εταιρεία σας. Εμείς την έχουμε βρει μέχρι και 38. Άλλες εταιρείες πάνω από 40. Με το 36,9 εδώ βλέπω, όπως είναι τα πράγματα στη δημοσκόπησή σας, αν αυτό ήταν εκλογικό αποτέλεσμα, υποτεθίστο, θα έμπαιναν 7 κόμματα στη Βουλή. Ναι. Με 36,9-37% και με 7 κόμματα στη Βουλή έχεις αυτοδυναμία? Θα ήταν λίγο πάνω από την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Αλλά θα είχαμε πάλι φαινόμενα παρόμοια με αυτά που έχουμε σήμερα, οι συχνές αυτοδυναμίες. Τώρα, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ υποθετικό, όπως τονίσατε κι εσείς, γιατί δεν είμαστε καν σε προεκλογικό κλίμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το 22,3 είναι πάνω ή κάτω από την προηγούμενη μέτρηση που κάνατε? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανέβει λίγο μετά το Δεκέμβριο. Και η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει όμως. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ψαλίδα ανοίγει κι άλλο? Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε κυρίως λόγω του ότι είχε κάποιες παροχές, να το πω έτσι, το Δεκέμβριο. Με το επίδομα, με το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά κτλ. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει και αποκτά χαρακτηριστικά κόμματος εξουσίας εν αναμονή, θα το πω έτσι. Κάνει μεν διακυμάνσεις, αλλά οι διακυμάνσεις της είναι σε ψηλά επίπεδα. Η Χρυσή Αυγή
στο 8%. Χρυσή Αυγή την έχουμε βρει και στο 10%, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι λίγο πεσμένη η έρευνα για τη Χρυσή Αυγή. Είναι αντίθετα, το Πασόκ, θα έλεγα, και η συμπαράταξη, ότι μάλλον τσιμπάνε, ανεβαίνουν. Πήραν μισή με μία μονάδα. Δεν είναι λίγο αυτό? Όχι, στην παρούσα συγκυρία. Φαίνεται ότι η πολιτική της Φόφης Γεννηματά, τα ανοίγματα και οι νέες συμμαχίες κάτι φέρνουν. Ναι, κάτι φέρνουν και κυρίως από κάτι προφυλάσσουν, θα έλεγα. Σωστό και αυτό. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα δείχνει ενισχυμένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σταθερά είναι πάνω από το 7. Το βρίσκουμε και στο 8 και είναι μια σταθερή δύναμη, δεν έχει διακυμάνσεις έντονες. Πάμε και στα μικρότερα κόμματα. Πάμε στα μικρότερα. Εδώ και το Ποτάμι, παρά το γεγονός η εκτίμηση το δίνει στο 2,5, να μην περνάει το 3, εν τούτης και αυτό έχει μια μικρή άνοδο. Και βέβαια αυτό που έχει εντυπωσιακή σε εισαγωγικά άνοδο είναι το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι πλέον προσεγγίζουν το σκαλοπάτι ξανά στην εκτίμηση του 3%. Και αν δείτε στο κοινό εκείνο που θεωρεί θετική την παρουσία του Τραμπ ως προς τα θέματα της Ελλάδας, ξεπερνούν το 4,5%. Άμα βγάλει ο Καμένος προεκλογικά και κανένα σποτάκι με τον μικρό Τραμπ και το τρενάκι, μπορεί. Επίσης υπάρχει μια περιοχή... Μετά το μικρό Αλέξη και το τρένο. Υπάρχει μια... ο κύριος Λεβέντης διατηρεί αυτό. Δεν έχει πέσει κάτω από το 3 μέχρι τώρα. Ναι. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ οριακά. Είναι οριακά πάνω, όμως. Αλλά το κρατάει πάντα. Δεν κάνει διακυμάνσεις. Και είναι τώρα ένας χώρος, πρέπει να επισημάνουμε εδώ, στην αριστερά, που ξεκινάει από τη Λαϊκή Ενότητα και φτάνει μέχρι την Πλεύση Ελευθερία. Όλο αυτό είναι ένα 6%, αλλά δεν μπαίνει στη Βουλή. Αφριζόμενο λοιπόν αυτό πράγματι. Είναι ένα 6%. Και όπως παρατηρείτε, δεν μπαίνει στη Βουλή. Και μάλιστα έχουμε δει ότι λειτουργούν και όσοι κοινωνούν τα δοχεία αυτή. Αυτή η εικόνα λοιπόν μπορεί να αποτελέσει, να το πω έτσι, το χημικό καταλύτη για διεργασίες στο χώρο αυτό. Ναι, δεν αποκλείεται, αν και ξέρετε, ο δημόσιος χώρος και ο διάλογος που κάνουμε για συγκλήσεις έχει μεταβληθεί σε αρένα. Περισσότερο σκοτωνόμαστε παρά συγκλίνουμε. Σε όλους τους χώρους. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα, αλλάζω.